Η Μαρία Δούση βρίσκεται στο στούντιο, είναι επίκορη καθηγήτρια του τμήματο Αρχιτεκτονική ε, Απιθήτα και θα συζητήσουμε με αφορμή το συνέδριο για την προστασία, συντήρηση και αποκατάσταση μνημείων πολιτισμού, το οποίο τρέχει στην πόλη. Και ειδικά για τη Θεσσαλονίκη θεωρώ ότι είναι και απαραίτητο, γιατί αν, αν μη τι άλλο, η Θεσσαλονίκη είναι ένα ανοιχτό μνημείο. Και σε ύψο και σε βάθο, κυρία Δούση. Ουσιαστά. Έτσι δεν είναι. Και σε διαστρωμάτωση επίση. Κάθε μέτρο που θα τρυπήσει παρακάτω, βρίσκεται και ένα άλλο πολιτισμό. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Είναι αυτό το παλίμψιστο που λέμε τη ιστορία, γραμμένη σε διάφορα επίπεδα. Ε, και στα, από τα παλιότερα, από τα αρχαία χρόνια, α πούμε, μέχρι και τα νεότερα. Οπότε αυτό είναι ευθύνη μα, εμά τουλάχιστον των πανεπιστημιακών, που να τα διδάξουμε ώστε να μπορέσουμε να τα προστατεύσουμε. Να βγάλουμε σωστού, α το πούμε, Επαγγελματίε σε όλα τα επίπεδα. Είτε είναι στελεχώσουν υπηρεσίε, είτε εξασκήσουν το ελεύθερο επάγγελμα. Εκείνοι οι οποίοι βρίσκονται στι επάλξει, κυρίω ποιοι είναι. Δηλαδή, όταν μιλάμε για προστασία, συντήρηση, αποκατάσταση, ποια είναι η πρώτη γραμμή. Πρώτη γραμμή... Ε, που ρίχνονται στη μάχη πρώτη, ε, Θα έλεγα οι αρχαιολόγοι και οι πολυτεχνικέ σχολέ. Αρχαιολόγοι και Πολυτεχνείο. Ε, γιατί. Να σας πω δύο λόγια γιατί. γιατί... Άρα τι η αρχιτεκτονική που μπαίνει. Η αρχιτεκτονική κατά κάποιο τρόπο συντονίζει, Αχα. είναι η επισπεύδουσα σχολή, για τη δημιουργία αυτού του μεταπτυχιακού προγράμματος που γιορτάζει τα 20 χρόνια του. Μάλιστα. Και σε αυτό συμμετέχουν όλα τα τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής. Μπορείτε να φανταστείτε πόσο χρήσιμος μπορεί να είναι ένας χημικός ή ένας τοπογράφος έτσι, ή ένα πολιτικό μηχανικό στην προστασία και στην αποκατάσταση των μνημείων. Σα προφορώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντική η συμβολή του, γιατί είναι μια ας το πούμε, διεπιστημονική προσέγγιση αυτή που δίνει το εχέγγυο ότι θα γίνουν σωστά τα πράγματα και δεν θα καταστραφεί Έχετε δίκιο. η πολύτιμη κληρονομιά την οποία θα τη δώσουμε στα παιδιά μα. Έτσι δεν είναι. Γιατί πρέπει να γνωρίζει. Σκέφτηκα το χημικό τώρα. Πρέπει να γνωρίζουμε για τη χημική σύσταση. Προφανώ. Για να ξέρουμε τι του κάνει κακό. Όχι γιατί θα του συντηρήσει, αλλά ακριβώς. τι υλικό θα βάλουμε ώστε να μην το διαβρώσει ας πούμε, το μάρμαρο που θα βρούμε μπροστά μα. Έτσι δεν είναι. Και όχι μόνο στα κίνητα μνημεία που λέμε εμεί οι ειδικοί, που αλλά... σημαίνει στα κτίρια α πούμε, αλλά και στα εργατέχνη. Έτσι που είναι και αυτό μία κληρονομιά. Πάρα, πάρα, πάρα πολύ σημαντική. Σωστά. Το Μνημείο Πολιτισμού, βέβαια, δεν παραπέμπει τόσο στα έργα τέχνη, γιατί φαντάζεσαι κάτι μεγάλο. Μνημείο Πολιτισμού σκέφτεσαι Παρθενόνα. <laughs> δεν σκέφτεσαι. Φυσικά. Ε, Τσαρούχη. Μνημείο μπορεί να είναι και Τσαρούχη όμω. Ε, είναι, 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 ένα γλυπτό, έτσι. Μνημείο Ελληνικού Πολιτισμού. Ε, όχι ελλην... Παγκόσμιο Πολιτισμού. Ελληνικού, αλλά η κουλτούρα ενό ανθρώπου που ασχολείται με αυτά τα ζητήματα πρέπει να, να έχει γνώση και για τον Παγκόσμιο Πολιτισμό. Έτσι. Άρα ξεκινάτε σήμερα εσεί. Εμείς ξεκινάμε αυτό το παιδιακό μας συνέδριο για τα 20 χρόνια. Σας το λέω γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η, η σχολή μας εδώ, η Πολυτεχνική, ήταν πρωτοπόρα. 20 χρόνια 20 χρόνια λειτουργία, το 1998. Μέχρι και τώρα, ήδη βαδίζουμε ας πούμε, προς τα 21 χρόνια. Συγγνώμη, πριν από 20 χρόνια δεν είχαμε Πολυτεχνείο. Εννοώ ότι το διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Α. Όχι το Πολυτεχνείο γενικότερα. Α. <laughs> δηλαδή. Και αν παράληψε, θα με συγχωρέσει. Όχι, γιατί άρχισα να σκέφτομαι και να πηγαίνω προ τα πίσω και να λέω 90. Ναι, δεν είναι δυνατόν. Ήταν πρωτοπόρο το Απιθύτα και η Πολυτεχνική Σχολή δικιά μα mm -hmm. ε, στην ίδρυση αυτού του, του διατηματικού προγράμματο. Πολύ ωραίο, ε, Το οποίο και γιορτάζεται τώρα. Το οποίο γιορτάζουμε και στο πλαίσιο του εορτασμού κάνω αυτό το συνέδριο. Αφού είναι διατηματικό, κάπω πρέπει θα να. Θα το είδατε ότι είναι πολύ πλούσιο. Ε, ξεκινάμε από σήμερα κάνοντας μία ας το πούμε, επαιτειακή εκδήλωση να τιμήσουμε όλους τους σημαντικούς ανθρώπους που συνεισέφεραν στο να λειτουργήσει όλα αυτά τα χρόνια. Μάλιστα. Τους παλιούς μας διευθυντές, διευθύντριες, το προσωπικό, τη γραμματεία, έτσι και όλους τους ανθρώπους που συνέβαλαν στο να λειτουργήσει όλα αυτά τα χρόνια με τόσο μεγάλη επιτυχία. Mm -hmm. 500 αποφύτους έχουμε μέχρι στιγμής, οι οποίοι έχουν στελεχώσει όλες ας πούμε, τις υπηρεσίες του Υπουργείου το Υπουργείο Πολιτισμού, τους Δήμους, άλλες υπηρεσίε που παίρνουν αποφάσεις πάνω σε αυτό το τομέα, αλλά λειτουργούν και ως ελεύθεροι επαγγελματίε με σημαντικό έργο το οποίο θα μας το παρουσιάσουν σε αυτό το συνέδριο. Άρα θα κάνετε και, μια... ένα reunion, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, βέβαια. Είναι έτσι το reunion, η μεγάλη, η μεγάλη γιορτή μας. Ε, όπου θα, 3% περίπου από του εισηγητέ είναι από φοιτη μα, mm -hmm. που θα παρουσιάσουν το έργο του και τον προβληματισμό του πάνω στο αντικείμενο. Είναι κάπω και κλεισμένο το θηρόν, από ό,τι καταλαβαίνω. Βέβαια. Είναι και για τον κόσμο. Εδώ επιμένω, γιατί έχει γίνει μάλλον μία παρανόηση από τι ενοχλήσει που έχουμε πάνω σε αυτό το θέμα. Παρόλο που το έχουμε ανακοινώσει, είναι ελεύθερο το συνέδριο. Μπορεί να Ωραία. το παρακολουθήσει ο ειδικό, αλλά και ο, ο απλό πολίτη που ενδιαφέρεται για την πόλη του. Μάλιστα, το πιάσα. 20 με 23 του μηνό. Ε, και στα 100, να σα ευχηθώ εγώ. <laughs> Δεν θα είμαστε εμφανεί, μάλλον. <laughs> μάλλον, επιφυλάσσομαι. Να έρθει ο κόσμο να το παρακολουθήσει, να προβληματιστεί πάνω σε αυτά τα ζητήματα, να ακούσει τι συζητήσει, να ακούσει του προσκεκλημένου μα ομιλητέ που είναι διαμάντια ένα προ ένα στον τομέα του. Ωραία, ε, και ξένου και Έλληνε. Ε, ιδιαίτερα από όλε τι ειδικότητε, αρχιτέκτονε, πολιτικού μηχανικού, θα έχουμε το Θεοδό στον Τάσιο. Θα έχουμε την Τερέζα την Πατρίτσιο που θα μα μιλήσει για τα προβλήματα των αρχαιολογικών χώρων. Ε, τον Πάολο Βίτη που είναι και δικό μα παιδί, με την έννοια ότι είναι Ιταλός, αλλά έχει κάνει τη διατριβή του στο μεταπτυχιακό μα. Mm -hmm. Στα πλαίσια λοιπόν αυτή του ανοίγματο, τον κύριο Πατιά, ο οποίο είναι μία μορφή πάνω στη, στη, στα ζητήματα τη τεκμηρίωση των μνημείων και των αποτυπώσεων και τη φωτογραμητρία. Ε, τοπογράφος μηχανικός, εδώ καθηγητής στο, στο Πολυτεχνείο μας. Ωραίοτατα. Ε, υπάρχει κάποιο ετοιμένο του πρόγραμμα σας, θα μπει ο κόσμος και να το δει. Φυσικά είναι στο, στην ιστοσελίδα του mm -hmm. συνεδρίου μας, την οποία φαντάζομαι ε, την έχετε στην αφίσα μας, αλλά μπορούμε να σας την ε, αφήσουμε και εδώ. Ωραίοτατα. Για να μπει ο κόσμος και να την να, το δούμε την σελίδα. Του. Του. Φυσικά. Σας ευχαριστώ σας πολύ. Σας περιμένουμε όλους. Με μεγάλη χαρά.